Νομίζω ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να πάμε στην Βασιλεία και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα μέχρι στιγμής. Έχουμε και την ευθύνη και την υποχρέωση να το κάνουμε αυτό το πράγμα και κυρίως να σεβαστούμε το θεσμό, γιατί είμαστε στη φάση των 32 του Europa League και τον ίδιο τον εαυτό μας. Γιατί νομίζω ότι γενικότερα δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτή την παρουσία. Φτάνει να αντεπεξέλθουμε. Γενικότερα θα έλεγα ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες, να συνδυάζουμε τις καλές εμφανίσεις με την προσπάθεια και όποιο αποτέλεσμα θέλει να έρθει, ας έρθει. Αλλά εμείς θα πάμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πώς προσεγγίζει η ίδια η ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και το αποτέλεσμα του πρώτου μάτς, αλλά και αυτό που προηγουμένως στην προϊστορία, την ένδοξη αυτή την προϊστορία που έχουμε στην νομίζω ότι αυτό που είπες τελευταίο είναι και το κλειδί. Γιατί είμαστε μια ομάδα που έχουμε χτίσει μια πολύ σημαντική ιστορία μέχρι στιγμής ό,τι αφορά στην παρουσία μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θέλουμε αυτό το πράγμα να το συνεχίσουμε. Στην Ευρώπη το καλό από το κακό αποτέλεσμα δεν είναι πολύ μακριά. Δυστυχώς δεν ήμασταν όσο καλοί έπρεπε στο πρώτο παιχνίδι, πληρώσαμε όλα μας τα λάθη. Αλλά την ίδια ώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε στον εκτός έδρας αγώνα είναι να προσπαθήσουμε για να αφήσουμε, αν θα αφήσουμε αυτή την διοργάνωση με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Μαχτάρι, έχετε αύριο ευρωπαϊκό αγώνα. Την Δευτέρα είναι το μεγάλο παιχνίδι, έχετε σίγουρα αποτελέσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ και εκτιμένο. Πιστεύεις ότι η παρουσία της ομάδας, ένα καλό αποτέλεσμα αύριο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία ενώ ψυχολογία Δευτέρας? Εντάξει, νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο το κάθε καλό αποτέλεσμα αυτό που σου προσφέρει είναι αυτοεπίθεση και καλή ψυχολογία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θέλουμε να έχουμε μια καλή εμφάνιση. Συνήθως στο ποδόσφαιρο είσαι όσο καλός είσαι στο προηγούμενο σου παιχνίδι ή όσο κακός είσαι στο προηγούμενο σου παιχνίδι. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά επειδή είμαστε μια ομάδα που είμαστε σε μια διαδικασία 2 μηνών να παίζουμε σχεδόν κάθε 3 μέρες. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και είναι στο μυαλό μας. Αλλά την ίδια ώρα μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές μπορεί να μην έχουν ξανά την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα αγώνα για τη φάση των 32. Είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τους ίδιους και σαφώς δεν θα το αφήσουν έτσι να, απλά να περάσει. Και σε αυτό το παιχνίδι της, το αυριανό, θα έχετε υποστήριξη χιλίων περίπου ατόμων? Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και γενικότερα θα έλεγα ότι ο κόσμος είναι το πιο ισχυρό κομμάτι σε ό,τι αφορά στην έκφραση της πίστης της ομάδας και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να κάναμε παράπονα σε ό,τι αφορά στην ατμόσφαιρα, στον όγκο των φιλάθρων, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται ότι ο κόσμος εκφράζει όλα τα στοιχεία αυτού που θέλουμε να βλέπουμε, αυτού που είναι ο ΑΠΟΕ, δηλαδή να έχει πίστη στην ομάδα και υποστηρίξει.